και είναι ανεπίσημος και προσκυνηματική αυτή η επίσκεψή μου στο μοναστήρι σας, όμως θελήσατε να με προσφωνήσετε επισήμως, να με υποδεχθείτε ευλαβώς μαζί με τον φίλτα των αδελφών Άγιων Βερίας και την Συνοδεία μου. Και σας ευχαριστώ, διότι συγκεντρώσατε και τους κατά σάρκα συγγενείς σας, την σεβαστή μητέρα σας και τους άλλους προσκυνητάς με τους οποίους μας υποδέχεστε σήμερα, επιστρέφοντας από τους αρχαιολογικούς χώρους της Βεργίνας. Ο Θεός με αξίωσε να είμαι ένας φιλομόναχος προθιεράρχης και γι' αυτό κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να επισκεφτώ ένα μοναστήρι, αισθάνομαι χαράν και πνευματική αγαλίαση. Πόσο μάλλον όταν αυτό το μοναστήρι είναι πατριαρχικό και σταυροπηγιακό, όπως η Μονή του Τιμίου Προδρόμου, στην οποία ηγουμενεύεται και στην οποία πάντοτε μνημονεύεται το όνομα του εκάστοτε Οικουμενικού Πατριάρχου. Εμείς ευχαριστούμε τον Άγιον Βερίας, ο οποίος έχει την μέρημνα και την φροντίδα εκ προσωπών Ιωνή, τον Αυθέντη και Κυριάρχη της Μονής, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να φροντίζει όλους εσάς, να σας στηρίζει εν την πίστη, να σας καθοδηγεί και να τηρεί όλα τα κανονικώς εμπροκειμένου προβλεπόμενα. Από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο φέρω εις όλους σας στοργή και ευλογία. Αναφερθήκατε, Άγιοι Καθηγούμενε, εις το έργο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, η οποία μόλις συνεκλήθη στην Κρήτη και παρά τους πειρασμούς στους οποίους αναφερθήκατε κι εσείς, είχε ένα αίσιον αποτέλεσμα, ομόφωνες αποφάσεις και δοξάζουμε τον Θεό και ιδιαίτερος το Πανάγιο Πνεύμα που μας εφώτισε, μας συνεκράτησε ηνωμένος και οδήγησε εις αίσιον τέλος της εργασίας της Συνόδου μας. Και με αυτήν την πνευματική ικανοποίηση επιστρέφουμε μεθαύριο εις την Βασιλίδα των Πόλεων για να συνεχίσουμε τον αγώνα και όταν θέλει ο Κύριος και τας αγωνίας, τας οποίας ουχή άπαξ και ουχή δις εδοκίμασε η Μητέρα Εκκλησία διαμέσου των αιώνων. Πολλές αγωνίες, διαρκείς αγώνες για την ενότητα της Ορθοδοξίας, για την δόξα του Θεού, για την συντήρηση και την διατήρηση των ναών μας, των σεβασμάτων, των προσκυνημάτων, των αγιασμάτων, των επαγών ιδρυμάτων με τα οποία είναι στολισμένη η πόλη μας. Γνωρίζω ότι εσείς εδώ, ιδιαιτέρως στη Βόρειο Ελλάδα, έχετε εστραμμένο το όμα της ψυχής σας προς τα ιερά και τα όσια της πίστεως και της φυλής μας, τα εν Κωνσταντινούπολη, τα εν Μικρά Ασία, όπως είναι η Καπαδοκία, όπου λειτουργήσα προημερών, η Ιωνία, με την τραγική ιστορία της, όπου επίσης αξιώθηκα να λειτουργήσω στις 8 Μαΐου επί του τάφου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, η Παναγία εις του Μελιώτησα που στην Θεό θα λειτουργήσω τον προσεχή Αύγουστο. Όλα αυτά μιλούν στην ψυχή μας, αλλά και στη δική σας την ψυχή και είμαι βέβαιος ότι στην προσευχή σας και στο κομποσκήνι σας εδώ στον Τίμιο Πρόδρομο ενθυμίστε και τον Πατριάρχη σας και όλους τους συνεργούς εν κυρίω και όλα τα σεβάσματα της πίστεώς μας, τα οποία με την χάρη του Θεού σιγά σιγά ξαναζωντανεύουν, λειτουργούνται, εξέρχονται από την σιωπή και την αφάνεια. Ποιος να μας έλεγε ότι μόλις πριν από λίγα χρόνια ότι θα πηγαίναμε πανηγυρικά και θα λειτουργούσαμε στον πόντο, στην Παναγία Σου Μελά.
εις τις ατελείωτες εκκλησίες μας στην Καπαδοκία και στην Ιωνία και σε άλλα μέρη της Μικράς Ασίας. Είναι ωστόσες ευλογίες του Θεού όλα αυτά, τις οποίες ζούμε, βιώνουμε, βαθύτατα εκτιμούμε και δοξολογούμε το Πανάγιον όνομα του Κυρίου που μας χαρίζει τέτοιες ευλογίες, με τις οποίες ουράνιες ευλογίες στολίζεται η ταπεινή 25χρονος πατριαρχία. Ευχαριστώ και συγχαίρω τους λαϊκούς, τοπικούς φορείς και παράγοντας, οι οποίοι είναι κοντά στην Εκκλησία γενικώς, αλλά και ειδικότερα κοντά σε αυτό το μοναστήρι, τον ηγούμενο Χριστούς Πατέρας του Προδρόμου και τους συμπαραστέκονται στο πνευματικό έργο του οποίου επιτελούν. Εύχομαι πάντοτε κύρος και λαός να πορεύονται μαζί, να υπάρχει αρμονική συνεργασία, ειρήνη και αγάπη και τα παιδιά που αναφέρατε, Πάτερ Πορφύριε, να μεγαλώνουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και με την ευκαιρία αυτή προτρέπω τους Έλληνας να μην αποφεύγουν την τεκνογωνία. Η Ελλάδα έχει ένα οξύ δημογραφικό πρόβλημα και όλοι είμαι θα συνυπεύθυν. Ευχόμεθα να συνειδητοποιήσουν οι νεοέλληνες την ανάγκη να μην αποφεύγουν την τεκνοποιία. Χάρηκα που είδα τόσα μικρά χαριτωμένα παιδάκια στην αυλή του μοναστηριού. Ο Θεός να ευλογεί μικρούς και μεγάλους και να μας αξιώνει από καιρού εις καιρό να συναντώμεθα είτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στα σαμπλά της Μητρός Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο Θεός μαζί σας.